Εκτενείς μολύνσεις περονόσπορου καταγράφονται στο κριτικό Αμπελώνα, με τη ζημιά να εξελίσσεται καθημερινά και να αγγίζει ακόμη και το 100% σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχουμε αμπέλι που έχει 100% ζημιά, έχουμε αμπέλι που έχει 10% ζημιά. Ο παραγωγός όμως του 10% έχει βγει εκτός προϋπολογισμού. Είναι ο παραγωγός που καθημερινά δίνει μία μάχη, κάθε δύο μέρες ραντίζει. Με αποτέλεσμα να έχουμε περάσει σε άλλο φάρμακο, γιατί δεν το πιάνει τώρα αυτό τον περνόσπορο. Περάσαμε σε ένα καινούριο με δύο δραστηριότητες και κάνει 65. Εγώ θέλω τρία κουθιά αυτά το ράντισμα. Έχω κάνει μέχρι τώρα 10 ραντίσματα του περνοσπόρου. Σιάσει το κόστος, να μην τα γίνουμε. Δηλαδή θα σταματήσουμε, θα τα αφήσουμε να διαλύσουν. Δεν μας συμφέρει πλέον. Την ίδια ώρα, μπελουργοί βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς τα κόστη και το ράντισμα είναι τεράστια, ενώ άλλοι μπελουργοί δεν θα μπορέσουν να τριγύσουν. Όλα τα φάρμακα και ειδικά του περνοσπόρου είναι πολύ ακριβά. Έχουμε ανεβάσει το κόστος, εγώ δηλαδή προσωπικά που έχω ξεπεράσει τα 15 ραντίσματα, έχω υπερβεί τα 3.000 το κόστος μόνο στα περνοσπορικά και ζητούμε τη στήριξη από την πολιτεία. Είναι μια χρονιά δύσκολη, δεν ξέρουμε πώς θα τα καταφέρουμε και δεν ξέρουμε αν το τελικό προϊόν θα είναι ποιοτικό για να μπορούμε να το εξάγουμε, γιατί κάνουμε μια επιτραπέζια ποικιλία την οποία δεν θέλουν υπολείμματα. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με τον Μύρο Χιλετζάκη να τονίζει την ανάγκη αποζημιώσεων. Για μας στο κάδρο των αποζημιώσεων πρέπει να μπουν όλοι οι παραγωγοί, και αυτοί που παρετήσανε τα μπέλια που είδαν ότι δεν τους συμφέρει και δεν μπήκαν να ξαναραντήσουν, αλλά και αυτοί οι παραγωγοί που δώσανε τη μάχη έχουν σώσει κάποια ποσότητα. Αμπελουργοί βρίσκονται σε απόγνωση, με το πλήγμα ωστόσο να είναι τεράστιο στους βιοκαλλιεργητές. Δεν θα απομείνει τίποτα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει περάσει το φύλωμα, όπως βλέπετε εδώ, το φύλωμα, ναι. Είναι διαλυμένο. Έχει πάει στα σταφύλια, όπου είναι λίγο ποταμίδα που λέμε εμείς, είναι διαλυμένο. Περιμένουμε να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο, να εξελιχθεί λίγο η καλλιέργεια περίπου 10 με 15 μέρες για να έχουμε σαφή εικόνα. Δεν μπορούμε να δούμε μόνο τη ζημιά που προκλήθηκε, αλλά και το κόστος παραγωγής λόγω των καιρικών συνθήκων είναι τεράστιο και στη συνέχεια δεν θα μπορούν οι αγρότες μας να ανταποκριθούν σε αυτό το υψηλό κόστος και να συνεχίσουν να παράγουν επιτραπέζιο σταφύλι. Είναι ένας παράγοντας που και αυτό μπήκε στη συνάντηση. Οι ασυνήθισες καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει και τις ελαιοκαλλιέργειες, με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται εκτεταμένα προβλήματα στην καρπόδεση σε όλο το νησί. Τελικά το φαινόμενο, η εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής επηρέασε όλα τα ελαιόδεντρα και τους παραγωγούς που μπήκαν και ραντίσανε για καρπόδεση και αυτούς που δεν μπήκανε. Δυστυχώς η Κρήτη φέτος δεν θα έχει λάδι ούτε για το σπίτι της. Έβρεχε κάθε δύο μέρες με λασποβροχές, επηρέασε το μικρό καρπό που λέγεται άνθος και αυτός ο μικρός καρπός έπεσε. Στις ελιές υπάρχει, σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει και ακαρπία. Στο πλαίσιο σύσκεψης στην περιφέρεια Κρήτης, συγκροτήθηκε επταμελής επιστημονική επιτροπή που αναλαμβάνει άμεσα το έργο της καταγραφής των προβλημάτων και της τεκμηριωμένης αποτίμησης των ζημιών, με στόχο την αναζήτηση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων παραγωγών.